η κυβέρνηση με τις τοποθετήσεις τόσο των υπουργών όσο και των βουλευτών περίπου προσπαθεί να μας πείσει ότι το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί σταθμό στην πορεία της υγείας στη χώρα μας. Όμως, για να δούμε τι σημαίνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κατά το ΚΚΕ, ολοκληρωμένη προσέγγιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σημαίνει τα εξής. Πρώτον, όσον αφορά τις υποδομές. Πυρήνας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας πρέπει να είναι το κέντρο υγείας, με αποκεντρωμένα ιατρία και κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό. Αυτό το κέντρο υγείας, αυτές οι υποδομές πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένα, με όλες τις βασικές ειδικότητες των γιατρών. Επίσης πρέπει να υπάρχουν οδοντίατροι, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας, φυσιοθεραπευτές και άλλων υγειονομικών. Να έχει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντιατρία, φυσιοθεραπευτήρια, φαρμακεία. Δεύτερο ζήτημα. Ποιος πρέπει να είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αναπτυχθούν αυτά τα κέντρα υγείας ή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Βασικό κριτήριο πρέπει να είναι η πλήρως και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών όσον αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο που θα πρέπει να λειτουργούν τα κέντρα υγείας. Δεύτερον, πρέπει αυτή η παροχή των υπηρεσιών να είναι έγκαιρη. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι κοντά τα κέντρα υγείας και τα ιατρία στους τόπους κατοικίας, στους τόπους εργασίας και σπουδών. Τρίτο κριτήριο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη σύνθεση των κέντρων αυτών υγείας οι ιδιαίτερες συνθήκες περιοχής. Αν είναι βιομηχανική περιοχή, αν είναι αγροτική, αν είναι τουριστική, αν είναι ορεινή, και με ιδιαίτερη έρευνα για τα 200 περίπου κατοικημένα νησιά της χώρας μας που έχουν διαφορετικές ανάγκες. Τέταρτον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επίσης και οι ιδιαίτερες ανάγκες τμήματων του πληθυσμού. Για παράδειγμα, βρεφικός και παιδικός πληθυσμός, γυναίκες, αμαία, ηλικιωμένοι, Ρωμά που μπορούν να υπάρχουν στην περιοχή, πρόσφυγες και μετανάστες. Άρα λοιπόν, αυτά είναι τα ολοκληρωμένα κριτήρια. Από αυτή την άποψη λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας συνδέεται με την οικογένεια, συνδέεται με τα σχολεία και τις σχολές, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τους τόπους δουλειάς, τους τόπους άθλησης, τα γυροκομεία και άλλα τυχόν ιδρύματα που μπορεί να υπάρχουν. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο ο οικογενειακός γιατρός και όχι να έχει περιορισμένο και ιδιαίτερα αντιλαϊκό ρόλο όπως έχει στο σημερινό νομοσχέδιο ή όπως είχε στο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ με τη Στόμη όπου επί της ουσίας τι αποτελούσε τον κόφτη για παραπέρα πρόσβαση στις παροχές υγείας για τους ασθενείς. Τρίτο ζήτημα. Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας πρέπει να προτάσει ως προσανατολισμός της τις υπηρεσίες πρόληψης, που σημαίνει ότι επί της ουσίας πρέπει να απευθύνεται πριν απ' όλα στους υγιείς ανθρώπους με ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόληψη, για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, για μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το κάθε κέντρο υγείας πρέπει να έχει πλήρη καταγραφή της περιοχής ευθύνης του. Με αυτή την πλήρη καταγραφή θα μπορεί να προγραμματίζει αλλά και να εκτελεί σχεδιασμένες παρεμβάσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν μπορεί να αναπτυχθεί η εξασφάλιση του πλήρους εμβολιασμού στα παιδιά, στους ηλικιωμένους, στις ομάδες υψηλών κινδύνων. Θα μπορεί να γίνονται προληπτικές και εργαστηριακές ιατρικές εξετάσεις, να έχει στοχευμένη παρέμβαση ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι μοναχικοί ηλικιωμένοι. Τέταρτο ζήτημα. Στα κέντρα υγείας εντάσσεται και η υπηρεσία κατοίκων νοσηλείας. Πέμπτον, τμήμα του ενιαίου λειτουργικού κέντρου υγείας πρέπει να αποτελεί και το κέντρο ψυχικής υγείας. Και έκτον, από τα κέντρα υγείας πρέπει να εκπορεύονται όλα τα προγράμματα αγωγής της υγείας. Αυτό είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Τι κάνει η κυβέρνηση σε αυτά? Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τι κάνουν τα προηγούμενα κόμματα και προηγούμενες κυβερνήσεις γι' αυτό? Τίποτα.
απολύτως τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ουσιαστικά εξαελωμένη. Ουσιαστικά ανύπαρκτη. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και κάνει παρέμβαση. Και τι κάνει, αλλάζει την ονομασία του οικογενειακού γιατρού που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα Τόμη σε προσωπικό γιατρό τώρα. Σοβαρή επαναστατική πρόταση και παρέμβαση μιλάμε, έτσι, που ανατρέπει τα δεδομένα, αν είναι δυνατόν. Και δεύτερον, επιταχύνει επί της ουσίας την εμπορευματοποίηση στον τομέα και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των διευρυνιακών περισσότερων. Και διατηρεί ταυτόχρονα τις ίδιες προϋποθέσεις για να μην αναπτυχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και ποιες είναι αυτές? Η έλλειψη υποδομών, καμία υποδομή δεν δημιουργείται. Η έλλειψη εξοπλισμών, η τεράστια έλλειψη σε προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Και βεβαίως διατηρεί παγωμένη, στα ίδια επίπεδα που τα έχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, περίπου στα 150, στο κολοσιαίο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Με αυτά τα χρήματα θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αυτά δεν θέλουν ούτε για τα ενίκια, ούτε για τα λειτουργικά έξοδα των υπαρχόντων που είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Και μιλάμε για τομή. Έτσι λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά. Η κυβέρνηση με τα ίδια σαθρά υλικά που οδήγησαν σε ανυπαρξία επί της ουσίας την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και μετέτρεψαν τα δημόσια νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου του COVID, προχωράει και στη σημερινή της πολιτική παρέμβαση. Έτσι λοιπόν, η περαιτέρω εμπορευματοποίηση συνοδεύεται από την περαιτέρω υποβάθμιση των κέντρων υγείας, γιατί ακριβώς τα διασυνδέει τα κέντρα υγείας με τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο την πελατεία από τα κέντρα υγείας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. Επιβαρύνει επί της ουσίας τον ΕΟΠΗ, ο οποίος είναι ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας, έχει μετατραπεί, και επί της ουσίας οδηγεί σε μεγαλύτερη επιβάρυνση και υποβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, προς όφελος των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Να λοιπόν, ποια είναι η συνέχεια της πορείας που ακολούθησαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον τομέα αυτό. Και δεύτερο δείγμα της περαιτέρω εμπορευματοποίησης είναι ότι επί της ουσίας προχωράει τη διάταξη που είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ για τα απογευματινά χειρουργεία. Βεβαίως με το αζημίωτο στα νοσοκομεία. Για να αποσυμφορηθούν, λέει, και καλά οι λίστες αναμονής. Όταν με δικές σας επιλογές στα νοσοκομεία μετατρέπηκα σε νοσοκομεία μιας νόσου του COVID, όταν αναστάθηκαν δεκάδες χιλιάδες τακτικά ιατρία και όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Αλήθεια, με ποια ασφάλεια θα γίνουν τα απογευματινά χειρουργία, όταν υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και δεν μπορούν να κάνουν καν τα τακτικά χειρουργία? Ποια θα είναι η φροντίδα όταν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, η μεταχειρητική φροντίδα που θα χρειαστεί κάποιος? Πώς θα λυθούν αυτά τα ζητήματα? Απλώς το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι πώς θα κάνετε ένα βήμα περαιτέρω στην οικονομική αυτοτέλεια των νοσοκομείων. Κάτι στο οποίο συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργία με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Νοσοκομείο Σαντορίνης του ΣΥΡΙΖΑΣ, τρία νοσοκομεία κάνετε εσείς. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας, έχει τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μια στρατηγική σύμπλευση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας. Που βασικά δείχτες αυτής της σύμπλευσης είναι η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ο ιδιωτικός τομέας λειτουργεί σε βάρος του δημόσιου τομέα. Δέστε σήμερα την κατάντια λόγω του COVID του δημόσιου τομέα που έχει φτάσει και τα τεράστια κέρδη που έχει ο ιδιωτικός τομέας υγείας. Ποιος επωφελήθηκε από την πανδημία? Ο ιδιωτικός τομέας. Μιλάτε για οικονομική αυτοτέλεια της μονάδας, για υποβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, συγχώνευση κλινικών, συρρήγνωση νοσοκομείων, κλείσιμο νοσοκομειακών μονάδων περαιτέρω, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μηδεμίας εξαιρουμένης. Και βέβαια η βάση για αυτή την πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μείωση τόσο της κρατικής δαπάνης για τη δημόσια υγεία, όσο και της εργοδοτικής δαπάνης για την υγεία των εργαζόμενων και του λαού. Και η μεταφορά
αυτές τις δαπάνες επιπρόσθετα στις πλάτες του λαού, με έμεσο ή και άμεσο τρόπο. Γιατί κάνετε αυτό τις επιλογές της μείωσης της κρατικής και εργοδοτικής χρηματοδότησης, γιατί στο επίκεντρό σας και στην αγωνία είναι το κέρδος. Και πώς θα διαχειριστείτε την κερδοφορία? Πρώτον, γιατί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος, άρα αυξάνεται στον τζίρο του, αυξάνεται την κερδοφορία του. Δεύτερον, μειώνεται το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος για να θωρακίσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομήλων, να αυξήσει την κερδοφορία της, και άρα φτηνοί οι εργαζόμενοι, αναλόγως οι εργαζόμενοι, φτηνή αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Και βεβαίως μειώνεται τις κρατικές δαπάνες για να διαμορφώσετε έναν αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε, αλλά και να στηρίξετε περαιτέρω τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και το περιτύλιγμα όλων αυτών είναι η ελευθερία της επιλογής. Ο κάθε άνθρωπος να είναι ελεύθερος να επιλέξει το φορέα παροχής υγείας. Αλήθεια. Μπορεί ο άνεργος, ο φτωχός και ο συνταξιούχος να έχει αυτό το δικαίωμα της επιλογής? Απέναντι λοιπόν σε αυτή την αντιδραστική θεώρηση, το ΚΚΕ τι λέει? Ότι τα ζητήματα της υγείας πρέπει να είναι καθολικά. Η παροχή και η πρόσβαση στην υγεία πρέπει να είναι καθολικό δικαίωμα σε έναν αναβαθμισμένο, δωρεάν και δημόσιο τομέα υγείας, με πρόσβαση για όλο το λαό. Αλλά αυτή η λογική του κέρδους είναι η λογική που επιβεβαιώνεται και στους άλλους τομείς, τα οποία έχουν μια επικαιροδότηση, για παράδειγμα της ενέργειας. Τι λένε τα άλλα κόμματα? Ότι είναι εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης και ότι φταίνε τα υπερκέρδη μιας ομάδας επιχειρηματικών ομήλων. Βεβαίως φταίνε. Και μάλιστα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Μέρα 25 ήταν πύρινος στους λόγους του. Και πότε ανεβάζουν αυτά τα κέρδη? Τα υπερκέρδη σε 1,5 δις. Μα 20 δις, πάνω από 20 δις πλήρωσαν ο λαός επιπλέον για την ενέργεια. Τα υπόλοιπα 18,5 δις τι είναι? Θα μας πει κάποιος τι είναι? Γιατί δεν λέτε τι είναι τα υπόλοιπα 18,5 δις? Γιατί έχετε ευθύνη και εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί στηρίζετε αυτή την πολιτική. Οι πλευρές είναι και το σύνολό της αυτής της πολιτικής. Και ποια είναι η πραγματική ευθεία, η πραγματική αιτία της ακρίβειας στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής στόχης είναι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό έχει ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, δεκάδες δισεκατομμύρια στα αρπακτικά της ΑΠΕ, εντατικοποίηση της εργασίας, τέλει ρήπον για να γίνει τεχνητά πιο ακριβώς ο λιγνίτης, να υποκατασταθεί από το φυσικό αέριο το εισαγόμενο και να περάσουμε στη λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Μέρα 25 συμφωνούν με την απολιγνητοποίηση στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Αλήθεια, σας έπιασε ο πόνος για το περιβάλλον, τη στιγμή που η χώρα μας με τις δικές της υπογραφές συμμετέχει στην υπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία. Γίνεται πόλεμος στην Ουκρανία και κατά το περιβάλλον μας πείραξε. Ενώ επί της ουσίας τι είναι πράσινη μετάβαση? Είναι η διέξοδος που πρέπει να βρουν τα υπερσωρευμένα κεφάλαια και κερδοφορίας τους. Και σε αυτή την πολιτική έχετε βάλει όλη τη σφραγίδα. Έχετε βάλει τη σφραγίδα με τα τέλη ρήπων για να καταστρέψει ο λιγνίτης πιο ακριβώς. Έχετε βάλει τη σφραγίδα σας με τη ρήτρα αναπροσαρμογής όλοι σας. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι κανένα κόμμα δεν ζητάει την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Δεν έχετε το πολιτικό θάρρος να ζητήσετε εδώ και τώρα την ρήτρα αναπροσαρμογής. Γιατί χαλάει τα σχέδια περί απελευθέρωσης. Γι' αυτό δεν λέτε τίποτα. Και μας λέτε αντικρίνουν τα δικαστήρια, πετώντας τον μπαλάκι από πάνω του. Κανένα κόμμα δεν έχει το θάρρος να ζητήσει το κατέργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας. Γιατί σας χαλάει αυτή τη σούπα της απελευθέρωσης της ενέργειας. Να λοιπόν ποια είναι τα ζητήματα, τα κυρίαρχα και απάνω σε αυτή την πολιτική που οδηγεί στην εκτείναξη των της ενέργειας στην ενεργειακή φτώχεια, ήρθαν να προσθεθούν οι οξυμένοι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο της ενέργειας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των διαδρομών ενέργειας, που οδήγησαν στην υπεριαλιστική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και η Ελλάδα εμπλέκεται ενεργά. Έχει μετατραπεί σε ορμητήριο αυτών των υπεριαλιστικών σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Έχει διαθέσει την Αλεξανδρούπολη ως κόμβο και στρατιωτικό αλλά και ενεργειακό. Και όχι μόνο ορμητήριο λοιπόν είναι, αλλά αποτελεί και στόχο αντιπίνων από την άλλη την πλευρά.
και συμμετέχει βεβαίως και στις κυρώσεις με τη σύμφωνη γνώμη όλων των υπόλοιπων κομμάτων απέναντι στη Ρωσία. Αλλά και η επόμενη μέρα θα είναι ιδιαίτερα επώδυνη για το λαό. Γιατί αποφάσισε πήρε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιταχύνει την ακριβή πράσινη ενέργεια, την πανάκριβη πράσινη ενέργεια και να προχωρήσει σε απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Και να υποκατασταθεί από τι? Από το εισαγόμενο, λέει, LNG, το υγροποιημένο, που κατά κύριο λόγο είναι αμερικάνικο, για να ξεπερθούν και τα συμφέροντα των Αγγλίνων εφοπλιστών. Αλλά λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πολύ ακριβή τιμή της ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. Άρα διατήρηση της ενεργειακής φτώχειας για το λαό και ταυτόχρονα ελλείψεις στον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο οι διάφορες διακηρύξεις Ευρωπαίων παραγόντων που λένε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το κρύο το χειμώνα και με τη ζέστη το καλοκαίρι. Δεν είναι τυχαίο τα διάφορα σχέδια που βγαίνουν στη δημοσιότητα, όπως αυτό που δημοσιεύει σήμερα πρωτοσέλιδα τα νέα. Σχέδια εκτακτής ανάγκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να περιορίσει τις ανεργειακές τις ανάγκες. Να λοιπόν που οδηγούν οι πολιτικά οι άκρητες που στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων απλά και μόνο. Καταδικάζουν το λαό στην ενεργειακή φτώχεια, στην ακρίβεια, στη μιζέρια. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που είναι πολύ πλούσια σε ενεργειακές πηγές. Και που αν είχαν αξιοποιηθεί προς όφελος του λαού όλες αυτές οι πηγές και ο λιγνίτης και οι υδρογονάνθρακες και ο αέρας και ο ήλιος και τα υδροηλεκτρικά, θα είχαμε πλούσια πολλή ενέργεια, φτηνή ενέργεια και προσβάσιμη σε άλλο το λαό. Αλλά αυτά αμφισβητούν τη λογική της κερδοφορίας και της προτεραιότητας του κεφαλαίου. Και είσαστε τόσο ίδιοι ακόμη και στις προτάσεις υποτίθεται ανακούφισης που κάνετε. Γιατί αυτές οι προτάσεις των άλλων κομμάτων και της κυβέρνησης ανακούφισης είναι προτάσεις αναδιανομής. Τα έχετε πάρει ήδη από το λαό μέσα από τα τέλη ρήπων. Τα έχετε πάρει από το λαό από την έμεση φορολογία για να μοιράσετε κάποια λίγα και με καθυστέρηση στους εξαθλιωμένους. Και τώρα λέτε η νέα παρέμβαση της κυβέρνησης, ο κρατικός προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει. Και ο κρατικός προϋπολογισμός θα είναι πού παίρνει τα χρήματα? Από το φορολογούμενο, από το λαό τα παίρνει τα χρήματα. Γιατί αυτό είναι η πηγή φορολογίας. Με αποτέλεσμα είτε θα επιβαρυνθεί περισσότερο, είτε θα μειωθούν ακόμη περισσότερο οι κοινωνικές δαπάνες. Έτσι λοιπόν το θέμα δεν είναι να επιλέξει ο λαός αν θα χάσει ως καταναλωτής, ως φορολογούμενος που λέτε εσείς, αλλά τη λογική είναι ότι πρέπει να συγκρουστεί με αυτόν ο οποίος κερδίζει από αυτή τη διαδικασία. Και σε αυτή ακριβώς τη ρότα κινείται η πρόταση του ΚΚΕ, ότι πρέπει να πληρώσει το κεφάλαιο. Και αυτό λέμε άμεσα κατάργηση, ως άμεσα μέτρα αντιστάθμιση και αποτροπή της πορείας, της περαιτέρω πορείας απελευθέρωσης και πράσινης μετάβασης μέσα από κατάργηση του χρηματιστηρίου ρήπων, τον τέλη ρήπων άλλα ολιγνίτης να καταστεί συμφέρον και να αξιοποιηθεί πλήρως, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και αποδέσμευση της χώρας μας από τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Ρωσία. Και με την τροπολογία την οποία φέρνει το κουκουέ και μπαίνει σήμερα στη Βουλή και σας ζητάμε να τοποθετηθείτε, μιλάει για ουσιαστική ανακούφιση του λαού. Γιατί τέτοια ανακούφιση θα προέλθει από την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, από την κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας, από την κατάργηση των τέλων ρήπων και από την κατάργηση της έμεσης φορολογίας. Θα μου πείτε πώς αντέχει η οικονομία. Η οικονομία αντέχει. Αλλά για εσάς δεν αντέχει όταν πρόκειται να ικανοποιήσει το λαό, αντέχει όταν πρόκειται να ικανοποιήσει τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και επί της ουσίας, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η διέξοδος από αυτή την κατάσταση της μιζέριας και της βαρβαρότητας μπορεί να γίνει μόνο σε σύγκρουση με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος διευρύνει όλο και περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στις δυνατότητες που έχει ο λαός να ζει καλά και στο επίπεδο διαβίωσης πλατιών λαϊκών στρωμάτων που όλο και χειροτερεύει περισσότερο. Και στα ζητήματα της ενέργειας τι σημαίνει? Σημαίνει σχεδιασμένη εξαρτοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών. Φτηνό και επαρκή ενέργεια για τις ανάγκες του λαού και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας.
Έτσι λοιπόν η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και των επιχειρήσεων, ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός και ο εργατικός έλεγχος κάτω από άλλη εξουσία της εξουσίας της εργατικής τάξης αποτελεί τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική που συγκρούεται με αυτή την καπιταλιστική βαρβαρότητα που βιώνει σήμερα ο λαός μας, αλλά και οι λαοί όλων των χωρών, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και των αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.